Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και φέτος η ποδηλατοπορία που διοργανώνει ο Ποδηλατικός Σύλλογος ο Πήγασος σε συνεργασία με το Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής. Στο κέντρο του χωριού, το Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής θα έχει ετοιμάσει έναν δροσιστικό μπουφέ για να υποδεχτεί τους ποδηλάτες που θα συνεχίσουν την εθιμοτυπική επίσκεψη με την καθιερωμένη μίνι ξενάγεση στο παρακείμενο εργοστάσιο πλαστικών, ενώ στην πλατεία του Μαγικού θα πραγματοποιηθούν ποδηλατοπαιχνίδια για τους μικρούς συμμετέχοντες ποδηλάτες. Πέμπτη συνεχόμενη φορά, η καθιερωμένη ποδηλατοπορία με αφορμή την θρησκευτική εορτή Κωνσταντίνου και Ελένη στο Μαγικό Ξάνθης, το Κοινωνικό Κέντρο Σταύρος Χαλιορής από τη χρονιά του 2012 που μας έκανε την πρόταση κάλεσμα για συνεργασία και μια συμβολική ποδηλατοπορία μέχρι το εργοστάσιο Πλαστικά Θράκη στη μνήμη του ιδρυτή Σταύρου Χαλιορή. Εμείς ανταποκρινόμαστε κάθε χρόνο. Μαζεύουμε τον κόσμο στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπως και την τρέχουσα Κυριακή στις 17 Μαΐου και στις 11 η ώρα ακριβώς ξεκινάμε με μια συμβολική και χαμηλών στροφών πορεία μέχρι το Μαγικό. Θα έχουμε εκεί την ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή ιχνηλάτηση του εργοστασίου και κατόπιν μας περιμένει ένας δροσιστικός μπουφές από το κέντρο Σταύρος Χαλιορής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια ποδηλατοπαιχνίδια και με το καλό να γυρίσουμε πίσω. Ωστόσο, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την διοργάνωση του πρωταθλήματος ορεινής ποδηλασίας που θα γίνει στην Ξάνθη στις 17, 18 και 19 Ιουλίου. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες και οι προετοιμασίες, να πω, της οργάνωσης για τον μεγάλο αγώνα που γίνεται για πρώτη φορά όχι μόνο στην περιοχή της Θράκης, αλλά γενικότερα στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, για το ελληνικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας. Το διεκδίκησε η Ξάνθη ανάμεσα σε 15 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και κατάφερε και το πήρε λόγω της αξιοπιστίας που έδειξε ο Πήγασος όλα αυτά τα χρόνια στις συμμετοχές του και στις οργανώσεις που διεξήγαγε. 17, 18 και 19 Ιουλίου, στον Ιερό Βράχο της Παναγίας Χαλαμού, 250 αθλητές παγκοσμίου κλάσεως από όλη την Ελλάδα θα τιμήσουν με την παρουσία τους το πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας. Ήδη έχει χαραχθεί η πορεία του αγώνα μέσα στο καταπράσινο του ορεινού όγκου εδώ του βράχου, όπως είπα, της Παναγίας Χαλαμού. Τα μονοπάτια έχουν καθαριστεί από μέλη του συλλόγου. Γίνονται οι προετοιμασίες ώστε να έχουμε μία φιλοξενία όπως αρμόζει στην πόλη της Ξάνθης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μέχρι και τον Ιούλιο. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο που θα έχει τη δυνατότητα εκείνη την εποχή να παρευρεθεί και να απολαύσει ένα μοναδικό θέαμα. Βέβαια, δεν είναι λίγοι και οι αθλητές του συλλόγου που δραστηριοποιούνται στο αγωνιστικό κομμάτι τόσο της ορεινής ποδηλασίας όσο και της ποδηλασίας δρόμων, συμμετέχοντας σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα.